Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University. Βρισκόμαστε σε ένα κάμπινγκ στους πρόποδες του Ολύμπου και αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα είναι να κάνουμε την πρώτη απόπειρα διανυκτέρευσης οι τρεις μας, εγώ, η Νικολέτα και ο Μάριος. Για να δούμε πώς θα πάει. Πουρμπουλίδρα μου. Τι κάνουμε ρε, τι κάνουμε ρε αγάπη μου. Θα μείνω στη σκηνή. Πρέπει να μπω στην οτροπία του στείνω για την οικογένεια και όχι του στείνω για μένα. Εδώ οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Κοίτα εδώ πέρα έχει χόρτα τώρα. Άμα θες μπορείς να πας, αλλά... Ναι, μπορούν να σε κάνουν λίγο τα χεράκια περίεργα. Α, δεν σε πολύ νοιάζει, βλέπω. Έλα πιο εδώ, έλα. Μάριε, καλά το κάνει ο μπαμπάς αυτό. Ωραία, ευχαριστώ αγάπη μου. Στην πρόγνωση του καιρού αναφέρονται πιθανές βροχοπτώσεις, οπότε αυτό που θέλω να κάνω είναι να βάλω ένα πανί πάνω από τη σκηνή ώστε εάν βρέξει να μπορώ να έχω την πόρτα ανοιχτή, γιατί αλλιώς θα σκάσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα μπορούμε εδώ μπροστά και να μαγειρέψουμε και αν βρέξει να έχουμε την πόρτα ανοιχτή και το ίδιο και από την πίσω μεριά. Μπορεί αυτή η πόρτα το βράδυ να μην είναι ανοιχτή ώστε να έχουμε λίγο ρεύμα μέσα στη σκηνή και εάν βρέξει δεν έχουμε πρόβλημα. Το μενού λέει hot dogs. Τι λέει ρε αγάπη μου. Αλήθεια. Yum, yum, yum. Ow. Λουκάνικο, μουστάρδα, ρίγανη. Γεύση από τις λίγες. Καλή όρεξη.
Και αφού μας είδε ο Μάρος να τρώμε, αποφάσισε να φάει και αυτός. Και σαν επιδόρπιο έχουμε μιλόπιτα και λεμονόπιτα. Καλή δουλειά. Και έχει μούλι. Ωραία. Θερμίδες. Έχουμε και ιδιωτική βρύση με πόσιμο νερό. Θα πάμε βόλτα στη θάλασσα. Ε, θέλετε? Ναι! Ναι! Άντε! Θάλασσα, επιτέλους! Θάλασσα, επιτέλους! Η θάλασσα είναι παγωμένη και η ερώτηση είναι να μπω να κάνω μια βουτιά ή όχι. Τα σύννεφα κάνουν πολύ ωραίους σχηματισμούς. Αυτό εκεί πίσω είναι, φαίνεται σαν κάποιος να κάθεται. Η θάλασσα δεν είναι και στην πιο κατάλληλη θερμοκρασία για να κάνεις μπάνιο και έχει και λίγο αεράκι, οπότε την άλλη φορά. Το πρόγραμμά μας τώρα το θέτει ο Μάριος, οπότε μεσημεριανό ύπνο. Okay. Ο μεσημεριανός μας ύπνος δείχνει λίγο περισσότερο και μόλις ξυπνήσαμε και σκεφτόμαστε να πάμε μια βόλτα να βρούμε ένα καφέ που έχει κάπου εδώ μέσα στο κάμπινγκ και να απολαύσουμε ένα καφεδάκι. Ο Μάριος είναι σε μια ηλικία που μπορεί και φτιάχνει δείπνο μόνος του. Ναι. Ή και όχι. Αγάπη μου, είσαι έτοιμος? Πάμε βόλτα νυχτερινή. Άντε. Τώρα ακολουθάμε τη μουσική. Η μουσική μας δείχνει το δρόμο. Είναι ένα γκρουπ με πολλούς έφηβους. Σαν σχολείο. Και περνάνε ωραία. Είμαστε σε μια μπαλκονάρα και βλέπουμε τη θάλασσα. Και το πολύ καλό με αυτή την περίοδο είναι ότι δεν έχει καθόλου κόσμο και είμαστε σε αυτή την μπαλκονάρα μόνοι μας. Ένα από τα πολύ ωραία πράγματα είναι μια νυχτερινή βόλτα στην παραλία. Και αυτή την περίοδο που είναι όλα κλειστά είναι ακόμα πιο ωραία. Είναι ήρεμα. Μάρια, πάμε πίσω στη σκηνή, ρε. Okay. Και μετά από μια τέτοια μεγάλη βολτούλα χρειαζόμαστε λίγο ενυδάτους. Life λοιπόν. Η ώρα πήγε 11 και είμαστε σιγά σιγά για το κρεβάτι μας. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα! Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε μερικά πράγματα, να κρεμάσουμε και κάποια να στεγνώσουν και μετά να φάμε πρωινό και να πάμε μια βόλτα στην παραλία. Αγάπη μου. Η μαμά δεν είναι κρουασάν. Τώρα τα έκλα. Η μαμά μας ξύπνησε πολύ νωρίς το πρωί και ναι, έφτιαξε κρουασάν. Ου, ου.
Ωμπο! Κρύο! Έχει κρύο, όχι αστεία. Φτάνει σήμερα. Και όταν μπαίνουμε σε αλμυρό νερό, δεν ξεχνάμε ποτέ μετά να στοιχούμε με γλυκό νερό τον εξοπλισμό μας. Και την κάμερα. Το πείραμά μας πέτυχε και η πρώτη διανυκτέρευση του Μάριου σε κάμπινγκ πήγε μια χαρά. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσατε όμορφα σε αυτή τη βόλτα μαζί μας, κάντε την εκκοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, γίνετε μέλη στο κανάλι μας στο YouTube και ρίξτε και μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University και ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Ciao!